για τη συνάντηση με τον Πρίτανη έγινε χθες το μεσημέρι. Δεν είχε γίνει σε καμία προγενέστερη ημερομηνία όσον αφορά την υποστήριξη που ζητάει από εμάς όσον αφορά τη δημιουργία αυτών των σχολών. Το δεύτερο, πράγματι πήρα τηλέφωνο και το πρώτο ερώτημα από όλους ήταν ποιες σχολές έχουμε. Εξήγησα λοιπόν ότι είναι αυτές που βγήκαν στη δημοσιότητα, μου λέει κανένα πρόβλημα, οκ, θα έρθουμε άλλο να δούμε, να πούμε και να δώσουμε τις ευχές μας, τη στήριξή μας, οτιδήποτε χρειαστεί. Άρα ουδείς μου ζήτησε κάτι ιδιαίτερο από αυτό το θέμα. Και όλες αυτές οι επικοινωνίες γίνανε από χθες το μεσημέρι προς το απόγευμα τηλεφωνικά. Το τρίτο, πρέπει να γίνει κατανοητό κάτι το οποίο προφανώς δεν έχει γίνει. Υπάρχουν δύο νομικά πρόσωπα που συζητούν για να συμβολευθούν. Γιατί άκουσα εδώ ότι εμείς έχουμε λόγο και να διεκδικούμε ενδεχομένως για δικές τους σχέσεις και κάνουμε εμείς προτάσεις. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Το δικαίωμα να συζητήσουμε και να ζητήσουμε όλες τις σχολές στην Τρίπολη το έχουμε. Όσες θέλουν. Και οποιαδήποτε άλλη σχολή. Αλλά αυτό δεν έχει καμία αξία, διότι η συνένωση γίνεται μεταξύ αυτών των δύο ιδρυμάτων. Οι ειδικοί σε αυτό το σχολείο διαπραγματεύονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι ενδεχομένως δεν είχε γίνει μια άλλη δημόσια συζήτηση που να λέμε εμείς το Α ή το Β, δεν θα έπαιζε κανένα απολύτως ρόλο στην διαπραγμάτευση που αυτή έκανε. Η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα απεφάνθη μετά το διάλογο και τη διαπραγματεύση που κάνανε, θέλετε να το πούμε εμείς ενδεχόμενο συμβιβασμό μεταξύ τους, να το πούμε και έτσι. Και δεν είναι μόνο μεταξύ τους, είναι και μεταξύ πόλεων. Γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε εμείς την ευθύνη, αν κάποτε το Πανεπιστήμιο ξεχνινώθηκε και δεν έγινε μόνο στην Τρίπολη. Έτσι. Και αλλού υπάρχει ενδιαφέρον να αυξήσουν τις σχολές στην πόλη τους, που δεν αυξηθήκανε επί της ουσίας. Άρα λοιπόν, κατά δήλωση επαναλαμβάνω του ιδίου του Πριτάνεως. Αυτό που έχει αποτυχωθεί στην προκειμένη περίπτωση είναι το μέγιστο και σε σχέση και με το επίπεδο των σχολών που θέλουν και επιθυμούν και διαπραγματευτήκανε να έχει η πόλη της Τρυπόλεως. Είναι το μέγιστο. Στην παρούσα. Το δεύτερο. Εάν για κάποιο λόγο το Υπουργείο Παιδείας δεν συνηγορήσει για μία εξ αυτών των προτάσεων και προχωρήσουν οι υπόλοιπες, εμείς εδώ θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν θα δεχθούμε καμία τροποποίηση. Και σας είπα που είναι το πρόβλημα στο σύνολο της συμφωνίας αυτής. Είναι ακριβώς στο νούμερο ένα που αφορά τη δημιουργία πολιτική σχολή στην Τρίπολη. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ίσως να διορθώσουμε και το κείμενο αυτό, με έμεσο τρόπο έχει περάσει πίσω, θα το διαβάσετε, έτσι ότι δεν το διαπραγματευόμαστε. Και το τρίτο, εάν για κάποιο λόγο κλειδώσει αυτή η συνένωση, χωρίς μία σχολή, δεν πρόκειται τα επόμενα χρόνια να γίνει αυτή η σχολή. Έτσι, θα είμαστε λιματικοί σε σχέση με την πρόταση η οποία έχει ομοφόλως συμφωνηθεί. Και παραλαμβάνω και κλείνω την τοποθετησή μου για να πάρω το λόγο εφορής, ότι πράγματι υπήρξε επίσπευση, έγινε γρήγορα, το αντιλαμβάνομαι και σε αυτό μπορώ να δώσω οποιοδήποτε δίκιο στον καθένα, πλην όμως μας ζητήθηκε γιατί τρέχουν πάρα πολύ τα θέματα μέσα στη εβδομάδα που ξεκινάει επόμενη. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό ακριβώς το κείμενο, όχι το δικό μας βέβαια, της προτάσεως του πρακτικού. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με ένα σχέδιο ψηφίσματος χωρίς καμία ενημέρωση, μάλλον με όποια ενημέρωση υπήρχε από τα μέσα μαζικής πινακές. Και
Για να πω και λίγο στην ουσία, το νούμερο ένα, πολυτεχνική σχολή. Άλλοι το είχαν, άλλοι δεν το είχαν. Και ακούμε τώρα ότι υπάρχουν κάποιες ενστάσεις από τον Μετσόβιο ή από οποιοδήποτε άλλο. Λέτε ότι το Υπουργείο Παιδείας όλη μια επιστημονική επιτροπή για τη διερεύνηση συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ΤΕΗ Πελοποννήσου. Εδώ πρόκειται για ένα καινούριο, μια καινούργια διάρθρωση ενός ιδρύματος το οποίο θα λέγεται Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με μια πρόχειρη ματιά που έρεξα, πρόκειται για ένα προϊόν συμβιβασμού και αναβάθμιση, θα έλεγα, του ΤΕΗ Καλαμάτας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν θέλετε να πάω παρακάτω, είναι τουλάχιστον αστεία η κατανομή όπως έχει γίνει και να διαβάσω Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας στην Καλαμάτα, λέω εγώ. Το παλιότερο ήταν αυτό, όπως και η λογοθεραπεία. Και πέρα έχουμε ένα τμήμα φυσικοθεραπείας το οποίο πάει πίσω, πάει στη Σπάρτη, προφανώς σε αντικατάσταση της νοσηλευτικής που έρχεται στην Τρίπολη και αυτό το λέμε Τμήμα Επιστημών Ανθρωπινής Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στη Σπάρτη. Μπορώ να πω και διάφορα άλλα κτλ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το Υπουργείο πολύ καλά έκανε και όρισε την Επιτροπή και φυσικά μια Επιτροπή που την ορίζει εσύ τη φτιάχνεις έτσι ώστε θέλει να βγει το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι από αυτήν την ιστορία η Τρίπολη βγαίνει πάλι, ακολουθεί τις εξελίξεις, αναβαθμίζεται η Καλαμάτα και ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια του 2000, ποτέ είναι του 2002 της ίδρυσης, που εμείς κρατήσαμε την Βρετανία. Και για να κλείσω πάλι ερχόμενος στο πρώτο, νομίζω ότι κάποια στιγμή και στην παλιότερη, όταν ήταν το σχέδιο Αθηνά του 2012, έγινε μια κουβέντα. Αυτό το τμήμα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, το οποίο ήταν δύο και συγχωνεύτηκε, το μόνο που έχει τεχνική κατεύθυνση και δεν είναι τετραετούς φοιτησής και δεν είναι πολυεθνικό, να γίνει πολυεθνικό, τότε επεκράτησαν κάποιες άλλες απόψεις και παρέμεινε συγχωνευόμενες οι δύο καταλάβαμε, τα δύο τμήματα σε ένα. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι και ουσιαστικά να πάμε για μαλλί και να έχουμε κουρεμένοι. Τίποτα. Επιμένει του Διοικητικού του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αγαπητές και αγαπητοί δημοσιογράφοι φίλοι. Το θέμα του Πανεπιστημίου και τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ΤΕΗ Καλαμάτα σε εξορισμού και χωρίς να χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό, γιατί αφορά και τα παιδιά μας και την παιδεία και την εξέλιξη της παιδείας και της επιστήμης, αλλά αφορά, αν το δούμε και από οικονομικής απόψεως, και την ανάπτυξη μιας περιοχής και συγκεκριμένα τώρα που μιλάμε για την Τρίπολη, της περιοχής της Πελοποννήσου. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η Δημοτική Αρχή επιλέγει για ένα τόσο σοβαρό θέμα να ακολουθήσει μια διαδικασία η οποία, για να μην πω τίποτε σε επόμενους φιλοξενούμενους, στερείται παντελώς σοβαρότητας. Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, και εδώ είναι και ευθύνη δική σας, έχουμε απόφαση εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και απόφαση ψηφίσματος. Έχουν κληθεί από τις προηγούμενες μέρες οι φορείς και πολύ καλά κάνατε και δεν έχουν ενημερωθεί οι φορείς όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος. Έχουν κληθεί και θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί μίλησα με αρκετούς. Έχουν κληθεί λοιπόν οι φορείς και οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν γνωρίζει τίποτε. Ερχόμαστε εδώ και βλέπω μια σελίδα χαρτί, μισή σελίδα μάλλον, γιατί μια σελίδα είναι αυτό που διαβάσαμε στα μέσα, η αποφάσεις που πήρε αυτή η Επιτροπή που είχε συσταθεί μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ΤΕΗ Καλαμάτας. Αυτό τουλάχιστον είναι ντροπή για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν προσφέρεται, και επαναλαμβάνω, το σοβαρότατο θέμα της ίδρυσης ή της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για σοου και για πρόσχερες εντυπώσεις, κύριε Δήμαρχε. Αν αυτό το θέμα που είναι σοβαρό και έπρεπε να μας έχει απασχολήσει, θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πολύ νωρίτερα, πριν καν γίνει αυτή η επιτροπή, για να τοποθετηθεί όχι ο Δήμος της Τρίπολης μόνο, αλλά όλοι οι φορείς και οι πολίτες της Τρίπολης, του Δήμου Τρίπολης, εφόσον, όπως είπα, το θέμα αφορά και τη λειτουργία της πόλης και του Δήμου μας γενικότερα. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, για ένα σοβαρό θέμα,
ερχόμαστε να χαιρετήσουμε, γιατί αυτό ζητάει το πόρισμα, το ψήφισμα, να χαιρετήσουμε μια απόφαση που πήρε μια επιτροπή. Εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τι λέει αυτή η απόφαση και αν έπρεπε η κτηνιατρική να είναι εδώ ή αν θα έπρεπε η φυσικοθεραπεία να είναι εδώ ή κάτι άλλο να είναι στην Καλαμάτα. Δεν θα μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν είμαι και ο κατάλληλος για να πω για αυτό το θέμα. Όμως εδώ ήρθαμε σήμερα για να χαιρετήσουμε, όπως λέει και το ψήφισμα, μια απόφαση της Επιτροπής. Έχει αναρωτηθεί κανένας μας αν αυτή η απόφαση της Επιτροπής θα μπορούσε να είναι καλύτερη για το Δήμο Τρίπολης? Αν έχει αναρωτηθεί. Και τι κάναμε εμείς ως Δήμος Τρίπολης, και δεν θέλω να μου πείτε ότι εγώ πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως μας είπατε, γιατί καλά κάνατε και πήγατε και άλλες φορές πήγα και άλλα θέματα στο Μέγαρο Μαξίμου και τα θέματα είναι άλλα. Ακόμα δεν χρειάζεται να αναφέρω τώρα. Εδώ λοιπόν, κατά τη δική μας γνώμη, και αν θέλουμε να είμαστε κάποτε σοβαροί σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και σε αυτό το Δήμο, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει όχι μία, πολλές συσκέψεις του Δημοτικού Συμβουλίου με όλους τους φορείς και με ανθρώπους που είναι ειδικοί σε θέματα αυτά για να κάνουμε προτάσεις πάνω στις αποφάσεις που θα πάρει η Επιτροπή. Όμως δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά και ερχόμαστε σήμερα να χαιρετήσουμε μία απόφαση της Επιτροπής. Και εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση να χαιρετήσω την απόφαση αυτής της Επιτροπής, αλλά πάντα θα με βασανίζει στο μυαλό μου αν θα μπορούσε αυτή η απόφαση να ήταν καλύτερη για το Δήμο μας και για την περιοχή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Χαιρετίζω τους καλεσμένους και τους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων, τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων και όλους τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ δέχτηκα χτες ένα τηλέφωνο από τον πρόεδρό μου στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Νοτιοανατολικής Περιφέρειας, τον κύριο Μαρινόπουλο, ο οποίος μου γνωστοποίησε ότι τηλεφωνήθηκε, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον κύριο Παυλή, τον κύριο Δήμαρχο, για αυτή τη συγκεκριμένη εισήγηση που έχουμε σήμερα εδώ, την οποία και αυτός δεν την είχε στα χέρια του, και ότι τον κάλεσε να έρθει εδώ ως πρόεδρος ενός επιστημονικού φορέα να εκπροσωπηθεί, να εκπροσωπήσει τον κλάδο μας. Ο άνθρωπος με πήρε τηλέφωνο επειδή σήμερα συμμετέχει στα περιφερειακά προγράμματα στην Καλαμάτα με τον κύριο Τατούλη, τα οποία γίνονται μια φορά τον χρόνο που σχεδιάζουμε 14-20, και μου ζήτησε να εκπροσωπήσω εγώ το Οικονομικό Επιμελητήριο. Του είπα ότι δεν γίνεται να είμαι διτός ο ρόλος μου, γιατί έχω το θεσμικό μου ρόλο ως Δημοτικός Σύμβουλος και να προτείνει να μπει κάποιος άλλος από την εφθαλμελή ομάδα μας. Έγινε και μία προσπάθεια και από εμένα, αλλά όπως γνωρίζετε κύριε Δήμαρχε και οι υπόλοιποι εδώ συνάδελφοι, το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει δομές σε όλους τους νομούς, κάποιοι είναι μακριά, ένας άλλος συνάδελφος που είναι από εδώ δεν μπορούσε να έρθει γιατί είχε προγραμματίσει κάτι άλλο. Και έτσι, επί της ουσίας, για να το ξεκαθαρίσω θέλω αυτό, δεν εκπροσωπώ εγώ εδώ το Οικονομικό Επιμελητήριο τώρα. Απλά λείπει όπως λείπουν και άλλοι φορείς. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω, γιατί από χτες ενημερώθηκα ότι κάτι πάει να γίνει σε αυτό το θέμα. Και πραγματικά περίμενα στα email μου, στα οποία μου ήρθαν πάρα πολλά σήμερα από το Δημαρχείο, εννοώ τις εισηγήσεις των εκτός ημερήσεων διάταξης αρμάτων, των Χριστουγέννων κτλ. Να έρθει και αυτό το ψήφισμα, το οποίο πήρα και από άλλο θεσμικό φορέα. Δέχτηκα ένα τηλέφωνο, αν το γνωρίζω ότι είναι αυτό, για να του ενημερώσω γιατί δεν ξέρουν αν μπορούσαν να έρθουν ή όχι. Εδώ λοιπόν, ακούγοντας και ξεκινώ την τοποθέτησή μου, τον κύριο Σμπερνιώτη και τον κύριο Τζούμι, οι οποίοι εντάξει, δικαίως αυτή τη φορά εκνευρισμένοι για αυτή τη διαδικασία όπως έχει δρομολογηθεί, κατέθεσαν τις απόψεις τους, οι συνάδελφοι. Απλά δεν υπάρχει κανένας λόγος, πιστεύω, να εκνευριστούμε και να αντιδράσουμε, γιατί είναι η πολλωστή φορά που μας δείχνει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος το πώς αντιλαμβάνεται ζωτική σημασία θέματα για τη λειτουργία αυτής της πόλης, αλλά και για το μέλλον της μέσω από την τοπική οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν μία εισήγηση, η οποία είναι οριστική, στην οποία εμείς δεν συμμετείχαμε, παρόλη την προσπάθεια στην εισήγηση του Δημάρχου να μας πείσει ότι έχει κάνει τα μέγιστα, ενώ πιθανόν να έχει κάνει τα ελάχιστα, κάτι το οποίο είναι το σύστημα που σήμερα προσπαθεί να μας αφεντεύσει. Και έχουμε λοιπόν κάποιες σχολές, άλλες φεύγουν, όπως είπε ο κ. Μιλέτης, άλλες έρχονται, ομόφωνες αποφάσεις και ένα τυπικό ψήφισμα από εμάς, άντε να πούμε κι εμείς ναι, γιατί πρέπει να πούμε ναι. Και εννοείται ότι κανείς δεν μπορεί να πει όχι. Σε κάτι που δεν μπορείς να πεις με τίποτα όχι, δεν χρειάζεται να το δηλώσεις το ναι, το παίρνεις από μόνος σου.
Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή καταγγέλλω τη διαδικασία όπως την κάνατε. Πραγματικά δηλαδή έχω αρχίσει και ενοχλούμαι και εγώ, αλλά έχω πάψει να εκνευρίζομαι, γιατί βλέπω ότι όταν κάτι τη συνέχεια το επισημαίνεις και στον κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, δεν υπάρχει λόγος να χαλάμε και τη ζαχαρένια μας. Κοφεύεται λοιπόν στις επισημάνσεις της αντιπολίτευσης κατά καιρούς, στις παρατηρήσεις μας, μάλλον τα ξέρετε όλα, ίσως νιώθετε ότι τα κάνετε και όλα σωστά. Εμείς στηρίζουμε αυτή την απόφαση που ας ευελπιστούμε ότι είναι το μέγιστο και όχι το ελάχιστο και πραγματικά θλίβομαι άλλη μια φορά που μου αποδεικνύεται το πώς αντιλαμβάνεστε τα πιο σημαντικά πράγματα που χαράζουν την πορεία και το μέλλον αυτής της πόλης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Τσαμπλού. Εδώ έχουμε ένα έγγραφο στα χέρια μας που λέει ότι το Υπουργείο Παιδείας όρισε μια επιστημονική επιτροπή για την διερεύνηση της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Εδώ υπάρχει ένα ψέμα, δεν πρόκειται για διερεύνηση συνεργασίας, δεν μας χρειαζόντουσαν να πρόκειται να συνεργαστούν. Πρόκειται για την γνωστή διαδικασία ενοποίησης των ΑΕΗ και των ΤΕΙ, αναβάθμιση, λέει το Υπουργείο. Και υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα εδώ, γιατί σε αυτό το κομμάτι της ενοποίησης, της αναβάθμισης, αντιδρούν και τα πανεπιστήμια, αντιδρούν και τα ΤΕΙ, αντιδρούν οι φοιτητικοί σύλλογοι, αντιδρούν οι σύλλογοι του διδακτικού προσωπικού και των ΑΕΗ και των ΤΕΙ. Επομένως, μια σειρά από φορείς διαφωνούν με αυτή τη διαδικασία, η οποία επουδενή δεν έχει σαν στόχο την αναβάθμιση, την ποιοτική αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης. Εδώ, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, έτσι έχω να πω ότι θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί νωρίτερα και να, για να μπορέσουμε να προλάβουμε, να ακούσουμε τις απόψεις αυτών των φορέων φοιτητικών συλλόγων, ενώσουν και συλλόγων διδακτικού προσωπικού ή καθηγητών στις αντίστοιχες σχολές, γιατί γενικά αντιδρούν, αλλά συγκεκριμένα δεν έχουμε πληροφόρηση έτσι όπως θα έπρεπε να έχουμε. Άρα είναι μια εφηβιαστική κίνηση που αποσκοπεί βέβαια στις εκλογές που έχω αργότερα, όπως αποσκοπούν εκεί και οι αντιπολιτευτικοί τόνοι των προηγούμενων αρχηγών των παρατάξεων. Για ποιο λόγο θέλουμε αυτές τις σχολές για να αναβαθμίσουμε την ανώτατη εκπαίδευση? Δεν είναι ντροπή να έχουμε το πανεπιστήμιο που έχουμε έτσι όπως θέλουμε, χωρίς εστίες, χωρίς δρόμους, χωρίς αθλητικές υποδομές, χωρίς πολιτιστικές υποδομές, με τους φοιτητές να καταξοδεύονται για να σπουδάζουν παντού, όχι μόνο στην Τρίπολη, σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα από τις κοντινές πόλεις δεν μένουν πια στην Τρίπολη. Δεν μπορούν, δεν αντέχει η κοινωνία αυτά. Και αντί να ζητάμε να αναβαθμιστούν, θα ζητάμε από το κράτος, από το Υπουργείο, να αναβαθμίσει αυτές τις υποδομές, να φτιάξει εστίες και ό,τι άλλο χρειάζονται τα παιδιά μας για να μπορούν να σπουδάζουν χωρίς να ματώνει η ελληνική λαϊκή οικογένεια, ζητάμε και άλλες σχολές. Σαν τι τη ζητάμε? Οι απόψεις των εκπαιδευτικών φορέων των σοβαρών λένε ότι δεν πρέπει να αποκεντρώνουν τα πανεπιστήμια. Έχουμε υπόψη μας πώς λειτουργούν, με ποιους καθηγητές, κάθε πότε είναι καθηγητές στις σχολές της τρέχοντας εδώ. Και ποιοι ματώνοντας κάτι λίγοι, τις κρατάνε ζωντανές. Επομένως και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο αν πρόκειται για αναβάθμιση ή όχι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δεν ξέρω. Η άποψή μας σαν παράταξη είναι ότι όχι, δεν πρέπει, δεν έπρεπε να έχει γίνει το πανεπιστήμιο της Τρίπολης. Έπρεπε να είναι σε ένα μέρος συγκεντρωμένες σχολές ή αν είχε γίνει, να έχει γίνει μόνο στην Τρίπολη, μόνο στην Καλαμάτα ή μόνο στη Σπάρτη. Τι θέλουμε εδώ? Θέλουμε φοιτητές, σαν καταναλωτές, μέσα στην αύξηση της επισκεψιμότητας και της επιχειρηματικότητας, θέλουμε να εντάξουμε και τα παιδιά, όχι τα δικά μας, άλλων, αλλά και τα δικά μας κάπου αλλού με την ίδια λογική πηγαίνουν και ματώνουμε για να τα σπουδάσουν. Ή δεν τα στέλνουμε για να σπουδάσουν, ή αλλάζουν σχολή για να σπουδάσουν και να μείνουν στην πόλη τους. Επομένως, ως τι θα τα ζητήσουμε όλα αυτά? Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και εγώ δεν συμφωνώ με το ψήφισμα αυτό. Δεν είναι δηλαδή είναι καθαρό, ήρθαν και οι επιστημονικοί φορείς, οι οικονομικοί φορείς και ζητάνε να φτιάξουμε σχολές. Αν ζητάγανε να φτιάξουμε πρώτα, γιατί άκουσα και για το ψυχιατρίο, δεν έχετε πάει στο ψυχιατρίο τελευταία. Αυτό για να γίνει κτίριο θέλει δεκαπλάσια λεφτά από ό,τι χρειάζεται για να το γκρεμίσεις και να το ξαναφτιάξεις.
δεν προσφέρεται ούτε για πανεπιστήμιο, ούτε για φυλακές, ούτε για την ιατρική για να φιλοξενεί τα ζώα, όχι ανθρώπους και φοιτητές. Πού θα στείλουμε τα παιδιά μας? Γιατί για τα παιδιά μας πρόκειται, τους και τους ότι τα δικά μας πρέπει να έχουμε καλύτερη μεταχείριση από τον υπόλοιπο. Επομένως, δυσκολεύομαι να πω κατά, γιατί θα κατηγορηθώ ότι δεν θέλω την ανάπτυξη της πόλης. Ποια ανάπτυξη? Να ληστέψουμε τις φοιτητές για να αναπτυχθεί η πόλη? Όχι, τέτοια ανάπτυξη δεν τη θέλω. Πώς θα γίνει? Αφού και τα δικά μου τα παιδιά και εγώ είμαι θυμαλιστίας άλλων πόλεων με τις ίδιες λογικές. Τις ομόφωνες απόφασεις πρέπει να εκδώσει τα δύο νομικά πρόσωπα. Το Πανεπιστήμιο Πυροβολής και το ΤΕΙ Καλαμάτας. Ευχαριστώ. Η μάχη μετά προς την κατεύθυνση αναβάθμισης του επίπεδου της γνώσης πρέπει να μεταφέρεται. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να σας ενημερώσω ότι περάσαν 15 χρόνια και είμαστε σχεδόν στο ίδιο σημείο κίνησης όπως ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο τότε που ξεκίνησαν κάποιες σχολές. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και έχουν δίκιο βεβαίως όταν μιλάμε για την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά και βέβαια και την διευκόλυνση των φοιτητών ή άλλων έργων υποδομών. Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε το ψυχιατρικό νοσοκομείο που έχει 16.500 τετραγωνικά μέτρα, ένα κομμάτι να γίνει αστεία, κάποιο άλλο να γίνει μία-δύο σχολές και ούτω καθεξής. Δεν ζητήθηκε ακριβώς για να πάνε να πούμε ότι πήγε το Πανεπιστήμιο και μπήκαν οι σχολές ή στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι προφανές ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αυτή τη στιγμή μελέτης μετατροπής του κτιρίου σύμφωνα με τις ανάγκες που το Πανεπιστήμιο θα έχει, αν και εφόσον επικυρωθούν αυτή η συμφωνία, προκειμένου να φιλοξενήσει εκεί μια σειρά υπηρεσίες και την εστία φοιτητική, αλλά παράλληλα και σχολές και τα λοιπά. Μέχρι όμως που να γίνει αυτό, γιατί ευλόγως βάζεται και το ζητούμενο ζήτημα, πρόκειται να ξεκινήσουν κάποια στιγμή να λειτουργούν. Οκ, το είπαμε, συμφωνήσαμε, θα ξεκινήσουν. Σίγουρα η μεταβολή των κτηριακών εγκαταστάσεων και η επιδιώθωσή του, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του Πανεπιστήμιου, έχει την κοινή του υπηρεσία αναλαμβάνει να καθοδηγήσει, θα φάει και 3 χρόνια. Αυτό έχει. Η εφαρμογή, αν υποθέσουμε ότι θα εφαρμοστούν αυτά τα οποία συμφωνήθησαν στο ακέραιο και δεν θα παρακαθούν οι όποιες αντιρρήσεις υπάρχουν, θα μπει τμηματικά. Η πρώτη σχολή που πρέπει να ξέρετε που θα μπει από το 2019 είναι η νοσηλευτική, που έχει γίνει μία προεργασία όσον αφορά τα μέρα εργαστήρια να γίνουν στο κτίριο που σήμερα έχει η περιφέρεια η αποκεντρωμένη επάνω στο νοσοκομείο, η δε σχολή, εκεί που θα γίνει τα μαθήματα, θα γίνουν σε ένα χώρο έξω που ήδη έχει ξεβρεθεί και δουλεύεται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου προκειμένου να γίνει εκεί οι αίθουσες και κάτι άλλο, οτιδήποτε υπάρχει περίπτωση χρειάζεται. Παράλληλα, η Ομοσπονδία και μετά από συζήτηση που έχουμε κάνει έχει στη διάθεση του Πανεπιστημίου δώσει ολόκληρο το κτηριολογικό κομμάτι της τεχνικής σχολής επάνω, που ξέρετε, είναι πάνω από 1.000 μέτρα, προκειμένου να φιλοξενηθεί μια δεύτερη σχολή. Και όλα αυτά μεταβατικά μέχρι που θα ολοκληρωθούν επάνω τα κτηριολογικά, προκειμένου να μεταφερθούν όλες τις σχολές εκεί ή κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει δυνατότητα να δοθούν χρήματα. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να εξεύρει κάποια χρήματα όσο μπορεί πιο γρήγορα για να χρηματοδοτήσει τη μελέτη που θα χρειαστούν χρήματα για να γίνει αυτή η μετατροπή του συγκεκριμένου κτηρίου. Άρα δεν μιλάμε ότι θα πάμε εκεί επειδή είναι έτσι τα κτίρια σήμερα. Προφανώς είναι κατάλληλα. Δεν το συζητάει κανείς. Και το γεγονός ότι έχει και διάφορα κτίρια μέσα ο χώρος, και δεν είναι ένα νέο κτίριο, είναι 4-5 πόσα είναι στις διαφορετικές θέσεις, αυτό τους ευνοεί αφάνταστα και τους δίνει λύσεις. Πάρα πολλές σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πανεπιστημίου, του Αντιπιτάνου και του Πιτάνου και των Αντιπιτικών Υπηρεσιών. Τα έχουμε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε,
κεντρικό ρόλο στο αν θα δημιουργηθεί μια πρόσθετη ακόμα σχολή ή οποιαδήποτε άλλη. Δεν είχαμε και δεν πρόκειται να έχουμε. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό και έχει καταστήσει σαφές. Το Πανεπιστήμιο ζητάει τη στήριξή μας προκειμένου η ομόφωνη αυτή επιτροπή να καταρχάς να περάσει και να γίνει νόμος και να εφαρμοστεί. Και είναι πολύ σημαντικό πλέον, γιατί οι ίδιοι θεωρούν, εγώ βέβαια τους είπα αν έπρεπε να είναι σήμερα εδώ, μου είπαν σε αυτή τη φάση δεν θα το επιθυμούσαν, αλλά εφόσον ακόμα στο Υπουργείο συζητείται αυτή η κατάσταση, θα έρθουν όμως είναι στη διάθεσή μας και ο Πρίτανης και οι υπόλοιποι να μας αναλύσουν ακριβώς για ποιο επίπεδο μιλάμε και πώς έχει σχεδιαστεί. Έτσι. Και κάτι άλλο, επειδή βλέπουμε σε κάποιες σχολές κάποια τμήματα, τρία ας πούμε να είναι εδώ και δύο να είναι της υγείας, να είναι στην Καλαμάτα, αυτό σημαίνει ότι επειδή λειτουργούν στα ΤΕΗ εκεί κάποια αντίστοιχα, υπάρχουν υποδομές και τα εργαστήρια. Δεν μπορεί να μεταφέρονται από μια πόλη στην άλλη. Εντάξει, κράτησαν αυτά το ελάχιστο που θα μπορούσαν να κρατήσουν. Ή μάλλον το μέγιστο, θα έλεγα εγώ, γιατί οι καινούργιες σχολές δημιουργούνται εδώ στην πόλη μας.